άντρας, αυτή τη στιγμή θα σου ερχόταν μια μπουνιά έτσι. Αν ήμουν άντρας, αυτή τη στιγμή θα σε είχα κάνει σάκο του μπόξ. Θα βάλω τον ένα μέσα στο σώμα του άλλου. Πώς λέγεστε? Κλέρι Χατζιανέστη. Εσείς? Γιάννης Δεσποτίδης. Τις είπα τις ηλίδες, θα σκοτωθάνω αυτές τις ηλίδες. Μωρό μου. Ωπα ρε. Τι τούτο καλέ. Εκείνα αυτό που πίνεις πάντα. Ωραία γούστα έχω. Οι σχέσεις θέλουν δουλειά. Τι δουλειά? Πυλοφόροι και μυστροί. Να μην αφήσεις τη φλόγα να σβήσει. Συγγνώμη. Μόσχος. Θα έπρεπε να έχω τσαντιστεί με τη συμπεριφορά σου. Αλλά μ' αρέσει. Έλα μου. Βγάζεις ένα άλλο Γιάννη σήμερα. Έλα Μπάρμπα. Μπάρμπα να σε πει το πρώτο σου παιδί. Και συμμορικότα τι περιμένεις? Ποιον είπε σκόταρε? Τι τον ήθελε στο Ρωμαίο και την Ιουλιέτα νυχτιάτικα? Είπα να κάνουμε στροφή στο σοβαρό θέατρο. Σήμερα πρέπει να στρίψουμε, που νιστάζω. Όχι, σκοντάψαμε σε γνωστές φυσιονομίες, Γιαννάκη. Τι λες, αγάπη μου, η Θάτσερ είναι. Ποτέ του δεν τη χώνεψε. Ναι, γιατί δικιά μας πάει πίσω. Συνέχεια εκεί να τον τζιγκλάει. Και καλά του κάνει. Θα βολευτώ εγώ. Καληνύχτα. Βολεύει. Τι έγινε τώρα? Όχι, βέβαια, τώρα το μαθαίνω. Λέγε και βιάζομαι. Να, προχθές που μου το έδωσες να το οδηγήσω. Για τελευταία φορά. Σαν να το άκουσα να βογκάει το καημένο. Α, το άκουσες. Πώς να με βογκάει. Λακούβα. Λακούβα για λακούβα δεν άφησες. Εγώ για το καλό στο λόγο. Να προσέξεις. Εσύ κοίτα να προσέξεις που το παίζεις Sport Bill. Κι άσε με μένα. Ποιος είναι αυτός ο Bill? Ποιος είναι? Ένας... ένας ραλίστας είναι, δεν το ξέρεις. Άντε, γεια! Ραλίστας και δεν το ξέρω. Κανάς καινούριος θα είναι, ε! Εγώ είμαι ραλίστας. Ήσαλες και σε ρίξανε σε τσουβάλι μαγριόγατες. Να σου πω, ξέρεις να δένεις γραβατά? Πώς σου ήρθε? Ρε μάνα μου, ξέρεις ή δεν ξέρεις? Τα είχα εφελείως. Μία φορά φόρεσα στη ζωή μου γραβάτα και αυτή μου την έδεσες εσύ. Θα πάω χωρίς. Τι είσαι πατέρα? Τίποτα μωρέ, είναι ότι έχω αργήσει. Έχω και αυτό το πάνω κέφαλο. Αφού κατεβάσατε τη μισή κάβαρτες. Ποιοι? Α, τόσο χάλια. Κοίτα, ήμουν στο μπαρ σου και μετά ήρθε η Λίδα. Καλά θα πας. Και καθίσαμε και πιάμε ένα ποτό. Ούτε καθίσατε, ούτε ένα ποτό ήπιατε. Δηλαδή? Κόλο δεν βάλατε κάτω και ήπιατε το βόσπορο. Ή μάλλον λόγω τεκίλας. Τον κόλπο του Μεξικού. Μη, δεν θέλω να ξανακούσω τη λέξη τεκίλα. Φταίω κι εγώ με τα σφινάκια, αλλά τι περίμενα να σε πειράξει τόσο. Έχουμε πιει κατά καιρούς, γέρασε φιλαράκο, δεν αντέχεις πια. Να σου πω, δεν πάμε να καθίσουμε να μου πεις τι ακριβώς έγινε χθες το βράδυ. Του δώσατε και κατάλαβε. Με τη Λίδα εννοώ. Όλο το βράδυ ήσασταν... Ναι, μου έκανε εντύπωση. Δεν σας είχα ξαναδεί έτσι. Όλο αγκαλιές. Αγκαλιές. Φιλιά. Φιλιά. Έχει έκο το δωμάτιο. Αμάν.
Άρα, που κάποια στιγμή χαθήκατε στην τουαλέτα. Να τα και τα ευχάριστα. Και τι έγινε? Πού να ξέρω, ήρθε η Κλέρη και σας μάζεψε. Α, ήρθε και η Κλέρη. Ωραία, έκλεισε το τρίο Μπελκάντο. Καλά, μωρέ, τόσο χάλια ήσουν, τίποτα δεν θυμάσαι. Ευτυχώς που ήταν εκεί η κοπέλα και σας έκανε διανομή μετά. Αυτός, αυτή με έφερε σπίτι? Προφανώς, αφού δεν μπορούσατε να πάρετε τα πόδια σας. Πάντως δεν έχεις δίκιο. Για ποιο πράγμα? Για την Κλέρη. Πεογκόμενα είναι, αυτή δεν είναι θηλυκό. Αυτή είναι το απόλυτο θηλυκό. Α, τόσο πολύ σου άρεσε? Πλάκα μου κάνεις. Σε ποιον δεν θα άρεσε αυτή η γυναίκα, εκτός από σένα? Καλά, μην παραλύρεις κιόλας, τα παραλές. Όχι, όχι, θέλω να κανονίσεις να βρεθούμε. Καλά, θα δούμε, δεν ξέρω. Όχι, θα δούμε, θα το κανονίσεις. Έλα ρε, τόσες χάρες σου έχω κάνει. Μόνο οι φορές που σε έχω καλύψει με τις γκόμενες. Ναι. Εντάξει, λοιπόν, θα το κανονίσω. Αλλά πρέπει να πάω στη δουλειά, έχω αργήσει. Κι εγώ πάω για τζόκινγκ. Άρα στο κουράγιο σου. Θα σου πω, να περάσω μετά να πάρω τα πεντόκυλα. Και δεν περνάς. Ωραία. Δώσε χαιρετίσματα στο μωρό. Και αν μπορείς, κανόνισε να περάσει από το μαγαζί. Άλλη δουλειά δεν είχα. Τις κατά πεντόκυλα το δώσω από γεια. Πες κάτι. Καλά στην Τζάκη. Η Λίδα είμαι. Αχ, από χιούμορ καμία βελτίωση, αλλά μαύρος κύκλος βλέπω, ε. Τόσο χάλια είμαι. Και για ρακού μια χαρά. Έλα, δεν έχω όρεξη για αστεία. Το βλέπω. Χρειάζομαι κάτι να με τονώσει επιγόντως. Είχαμε ραντεβού για σήμερα. Θα έφωνα. Νομίζω ότι δεν έχεις καταλάβει τη σοβαρότητα της κατάστασης. Αλλά ναι, ηρέμησε. Θα πω στην ελπίδα να σε βολέψει κάτι. Δεν μπορώ να περιμένω. Θέλω να με αναλάβεις εσύ προσωπικά. Εντάξει. Έλα. Πάμε μέσα να χαλαρώσεις. Μπράβο. Αυτό χρειάζομαι. Για να μου φύγει και ο πονοκέφαλος. Μην ανησυχείς, σε 10 λεπτά θα νιώθεις πολύ καλύτερα. Να σου φτιάξω και ένα αρωματικό τσάι. Τι να το κάνω το τσάι? Εγώ καφέ θέλω και μάλιστα πολύ δυνατό. Διπλό? Όσο έχεις. Ελπίδα. Μάλιστα. Φτιάξε μια κανάτα καφέ για την κυρία. Μάλιστα. Ναι. Φάκελος που ζητήσατε. Σε ευχαριστώ. Θέλεις κάτι? Ναι. Να μην με αγνοείτε εδώ μέσα. Ορίστε. Ποιος σε αγνοεί? Όλοι. Τόσο καιρό στην εταιρεία νόμιζα ότι τα πάντα περνάνε από την επίβλεψή μου. Κι εγώ το ίδιο. Και από ό,τι ξέρω δεν έχει αλλάξει κάτι. Στα λόγια. Γιατί στα έργα βλέπω ότι δεν ισχύει. Εγώ γιατί δεν ενημερώθηκα για το χθεσινό δείπνο? Πανάθεμά σε, πώς τα πετάς έτσι? Εσύ πώς το έμαθες δηλαδή? Είδατε, μου το κρατάγατε κρυφό. Βράστα αυτά και πες μου πώς το έμαθες. Από τον μπαμπά της Κλέρης. Ώστε το ξέρει και ο Διονύσης. Καλέ, γιατί ταραχτήκατε? Άστα αυτά και πες μου. Εδώ είμαι. Πες μου τι ακριβώς σου είπε. Πολύ επιπόνο το πήρατε. Εντάξει, ξέρω. Δεν θέλετε να μαθαίνουν έξω τι συμβαίνει εδώ μέσα, αλλά δεν είναι εδώ και κανένα κρατικό μυστικό. Ένα επαγγελματικό δείπνο μεταξύ της Κλέρης και του Δεσποτίδη. Αυτό σου είπε? Ναι. Δηλαδή, γι' αυτό μιλάμε τόση ώρα. Λοιπόν. Τι λοιπόν? Δεν θα μάθω εγώ τι έγινε σε αυτό το περίφημο δείπνο. Ερώτα τη Δεσποινίδα Χατζιανέστη. Αυτή θα σου πει. Δεν ήταν και τίποτε σπουδαίο. Πήγαινε τώρα. Έχω δουλειά. Το βλέπω. Να σου πω. Πες τον γαμπρό μου να έρθει. Τον θέλω. Εγώ να του το πω. Αυτός θα μπορεί. Αλίτσα, δεν θα σπάσει το κεφάλι μου. Ρε Ουρανία, τι σου ζήτησα, δυο ασπιρίνες. Ακού να σου πω, εγώ δεν είμαι σκλάβα σου. Μη φωνάζεις. Καλά, έρχομαι. Επίτηδες το κάνεις, ε. Το καταδύναμη. Ακού να σου πω, εγώ εδώ μέσα πληρώνομαι για γραμματέας, όχι για νοσοκόμα.
Εντάξει. Και τελείωνε. Σε θέλει μέσα ο μεγάλος. Σταμάτα να φωνάει, σε παρακαλώ. Δεν είμαι καλά. Τι έχεις? Έχω φρικτό πονοκέφαλο. Γιατί? Γλεντοκοπούσαμε πάλι χθες, ε? Έτσι μου πάνε. Να θυμόμουν και στο διάλογο έκανα. Βέβαια. Τι ανάγκη έχουμε? Γλεντάμε όλο το βράδυ και το πρωί δεν μας νοιάζει. Έχουμε τη σκλάβα για να βγάλει πέρα τη δουλειά. Ουρανίτσα μου, σε παρακαλώ. Και ουρανίτσα μου, και σε παρακαλώ. Α, εσύ σίγουρα δεν είσαι καλά. Και δεν μου λες, τι είναι αυτά καλέ? Έπεσε σε άγρια? Ορίστε. Η χθεσινή, λέω. Είχε γούστο και δεν σου καθόταν? Τόσο χαλιά. Σαν να σου την έπεσε ο Φρέντι Κρούγκερ. Μπορείς να μη σχολιάσεις, σε παρακαλώ. Εσύ ρώτησες. Η Κλέρι ήρθε. Μπα. Η Θάτσερ, η Φοράδα, η Ξινή και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Έγινε ξαφνικά Κλέρι. Να υποθέσω ότι πήγε καλά το επαγγελματικό σας δείπνο χθες. Βλέπω στα πρόλαβε όλα ο Μπαρμπαδιονύσης. Είχαμε πάλι θεατρικά δρόμενα. Ναι, Ρωμαίος και Ιουλ... Εσύ που το ξέρεις? Πώς. Έχουμε κι εμείς τις πηγές μας. Μόνος ή θα μαθαίνεις τα πάντα? Σιγά τις πηγές. Η Κλέρι θα σου το είπε. Αλήθεια, πού είναι αυτός, αυτή, τέτοια ώρα? Πραγματικά, έχει αργήσει. Περίεργο. Κάπου θα έμπλεξε. Μωρό μου, καίγεσαι. Γιατί, παιδαρά μου, θα με σβήσεις εσύ? Ό,τι θέλει η κούκλα. Ο πυροσβεστήρας του Νίκου είναι γνωστός στη σπάση. Δίνεται μου, σου βάλω τον πυροσβεστήρα εκεί που ξέρεις. Ζόρικα, Εσύ χάνεις, μάνα μου. Ρε, θα φύγεις, θα πάρω πέτρα. Άρη, μωρή, αλόγα. Άρη, κόπανε. Μα πείσαι με ένα αλόγα. Τι να πει, ρε, οι άντρες, τι να... Τι λέω, τι λέω. Μισό λεπτό. Κούκλα. Ευχαριστώ πολύ, Φαέθωνα. Να είσαι καλά, μωρό μου. Αχ, μπράβο, Φαέθωνα, είσαι σωτήρας μου. Αφού σου το είπα, ότι θα νιώσεις άλλος άνθρωπος. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο το είχα ανάγκη. Τα ξενύχτια και οι κρεπάλες έχουν και το τίμημά τους. Δυστυχώς. Ξυπνάς το πρωί και είναι σαν να έχεις τρακάρει με τα λύκα. Πες το ψέματα, χώρια πονοκέφαλος. Σαν να έχεις μέσα στο κεφάλι σου μία φυλή Ινδιάνων που χορεύουν τον χορό της βροχής. Δεν θα μπορούσες να το θέσεις καλύτερα. Λίγο πιο δυνατά, παρακαλώ. Μάλιστα. Τουλάχιστον άξιζε τον κόπο. Αχ, ναι, περάσαμε υπέροχα. Καλή παρέα. Με τον αρπονιαστικό μου ήμουν, τι φαντάστηκες? Άουτς! Συγγνώμη. Και καλά, οι δυο σας τα πίνατε. Όχι, βέβαια. Είχαμε πάει στο μπαράκι του φίλου του, είχε γενέθλια και μας κέρασε. Ωραία ακούγεται. Να σου πω την αλήθεια, με βαριά καρδιά πήγα. Γιατί? Αυτό το φίλο του δικό μου δεν το συμπαθώ και πολύ. Έλα, πώς και έτσι? Νομίζω ότι τον επηρεάζει αρνητικά. Παρ' όλα αυτά όμως πήγες. Τι να κάνω, να τον προσβάλλω? Αλίμονο. Και του δώσες και κατάλαβε. Άστα, αυτά τα σφινάκια με την τεκίλα χτυπάνε πολύ άσχημα, Ναι, ναι, είναι ύπουλο ποτό η τεκίλα. Ύπουλο. Μετά το πρώτο μπουκάλι γίνεσαι χάλια. Το λέω γιατί το έχω πάθει κι εγώ. Πάντως, ήταν μια έκπληξη για μένα. Ποιο πράγμα? Ο Γιάννης. Ο οποίος είναι? Ο αρεμονιαστικός μου, τι λέμε τόση ώρα? Μάλιστα. Ήταν μια αποκάλυψη. Δεν το είχα ξαναδεί έτσι, τόσο ζωντανό, τόσο κεφάτο. Θα είχε κέφια το παιδί. Είναι κρύος ο καφές. Συγγνώμη. Λοιπόν, χορεύαμε όλο το βράδυ. Δεν μ' άφηνε να φύγω από την αγκαλιά του. Φαντάζομαι τι θα έγινε μετά, Έλα μου, ντε. Τι? Μετά τον μπαλ δεν θυμάμαι τίποτα. Όταν λέμε τίποτε, εννοούμε τίποτε? Απολύτως. Κρίμα. Ξύπνησα στο κρεβάτι μου με φρικτό πονοκέφαλο και μόνη. Δεν πειράζει, σημασία έχει ότι περάσατε καλά. Ναι, μάλλον. Πάντως, εγώ νομίζω ότι αυτή η αλλαγή του Γιάννη θα σου βγει σε καλό. Πώς δηλαδή? Νομίζω ότι ο Γιάννης θέλει να γυρίσει σελίδα στη σχέση σας. Να ταράξει λίγο τα νερά. Λες, ο καφές σας. Κομπέρα.